Χάσαμε ένα οδηγό του αστικού κτέλ Ηρακλείου ευνηδιαστικά χθες, παρά το ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είχε κάνει και τα δύο εμβόλια και μάλιστα πρόσφατα, τον τελευταίο το είχε κάνει πριν από 3 μήνες. Η πορεία του ήταν πολύ σύντομη, σε μια εβδομάδα μέσα τον χάσαμε. Είναι μια περίπτωση δύσκολη που μας έχει σοκάρει όλους στο αστικό κτέλ Ηρακλείου, με την έννοια ότι πιέσαμε τον κόσμο να εμβολιαστεί όλοι και έχουν σχεδόν στο 97-98% έχουν εμβολιαστεί, ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Παρά τα αυτά όμως συνέβη το απευκταίο και είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Είχε κάποιες ενοχλήσεις προφανώς για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο, είχε κάποιες ενοχλήσεις, τον κρατήσαν στο νοσοκομείο, πήγαινε όμως καλά και την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του είχα πληροφορηθεί ότι ήταν έτοιμος για έξοδο από το παγωτή. Την επόμενη το πρωί δυστυχώς έμαθα ότι κατέληξε. Έχει 2 κορίτσια τα οποία είναι φοιτήτρες στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμο και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα οικογενειακό δράμα στην προκειμένη περίπτωση, διότι το μοναδικό στήριγμα στην οικογένεια ήταν ο ίδιος το μεροκάματο που πήγαινε στο σπίτι. Το αστικό κτέλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για την οικογένεια. Δυστυχώς είχαμε μια απώλεια με ένα καλό παιδί. Συγκεκριμένα είναι στην ηλικία τη δική μου. Είμαστε μαζί φαντάροι. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα ούτε στη δουλειά, ούτε καλούς οικογενειάρχης, το ξέρω πολύ καλά. Ενώ είχε κάνει και το εμβόλιο και τις 2 δόσεις, ήταν συνεπής στην εταιρεία, όλα τα πάντα, πρόσεχε. Και δυστυχώς, χθες που ήρθα εδώ πέρα, συγκλονίστηκα όταν το άκουσα. Αν θυμάμαι καλά, στις 6 Νοεμβρίου πρέπει να έγινε η εισαγωγή του στη μονάδα μας. Uh-huh. Δεν ήταν διασωλωμένος. Είχε τις αισθήσεις του, ήταν σε καλή γενική κατάσταση, υποστηριζόταν με κάνουλα οξυγόνου υψηλής ροής. Είχε πλήρη συνείδηση, καταλάβαινε, είχε επικοινωνία με το περιβάλλον, μιλούσαμε. Μέχρι χθες το βράδυ του έδινα κουράγιο και του έλεγα εντάξει τα δύσκολα περνάνε σιγά σιγά. Έγινε μια ευνίδια επιπλοκή, που είναι η μαζική μνημονική εμβολή που συμβαίνει στην νόσο του κορονοϊού δυστυχώς. Έρχονται τέτοια περιστατικά και μας ταρακουνάνε. Και ίσως χρειάζεται να μας ταρακουνήσουν γιατί μόνο το εμβόλιο δεν μπορεί να δώσει τέλος στην πανδημία. Όσο ο πλανήτης φλέγεται από μια πανδημία, μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος να είναι ασφαλής, κανένας δεν είναι ασφαλής.